Κάτι άλλο σχετικά με το πρόγραμμα μας, την πρόταση του Υπουργείου μας. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση είχε έρθει στη Βουλή για ψήφιση πριν 2 χρόνια. Δεν πέρασε για διάφορους λόγους. Στην ίδια πρόταση έχουμε δουλέψει. Συνεχίζουμε δηλαδή αυτό που είχε αρχίσει η προηγούμενη διακυβέρνηση, έτσι ώστε τα παιδιά μας από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, αντί να μπαίνουν στο σχολείο από 4 χρόνων και 8 μηνών, να μπορούμε να τα δεχτούμε σταδιακά από 4 ετών και 6 μηνών από το 2024 και σιγά σιγά μέχρι το 2030 να μπορούμε να δεχόμαστε δωρεάν τα παιδιά από 4 χρόνων στο δημόσιο και κοινοτικό σχολείο ή στο ιδιωτικό, αν αυτόν επιλέγουν οι γονείς. Διευκρινίζω ότι με τη σημερινή συζήτηση ξεκαθαρίστηκαν ζητήματα τα οποία φαίνεται πως δεν είχαν γίνει σωστά αντιληπτά και γι' αυτόν είχαμε και τη σημερινή διαμαρτυρία, για μας εντελώς αδικαιολόγητα, ότι στηρίζουμε την ιδιωτική εκπαίδευση, επιδιώκουμε αυτήν τη συνύπαρξη της ιδιωτικής με τη δημόσια εκπαίδευση, όχι μόνο στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά και στο επίπεδο της δημοτικής, της μέσης και φυσικά της ανώτερης. Και αυτό συμβαίνει για πολλά χρόνια στον τόπο μας. Ειδικά των τελευταίων χρόνων έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε κοινά προγράμματα, δράσεις, επιμορφώσεις νηπιαγωγών με νηπιαγωγούς του δημοσίου, αλλά και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Επί της ουσίας του προγράμματος να πούμε ότι τα αιτήματα που δεχτήκαμε αναφορούσαν κυρίως στο πρόγραμμα που ήδη τρέχει από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και θα συνεχίσει να υλοποιείται, να στηρίζει χωρίς κανέναν κοινωνικο-οικονομικό κριτήριο γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους στον ιδιωτικό τομέα και μας τέθηκε το αίτημα αν μπορεί αυτό να αρχίζει νωρίτερα. Είμαστε θετικοί στο να το μελετήσουμε αυτό και εξηγήσαμε ταυτόχρονα ότι ανοίγουμε διάλογο με την ιδιωτική εκπαίδευση γενικότερα, έτσι ώστε να δούμε και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, να αναβαθμίσουμε ποιοτικά όλη την άλλη συνεργασία μας που αφορά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και αυτή δεν εμπίπτει στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Αφορά στις πολεοδομικές άδειες, άρα και άλλα υπουργεία, αφορά στην εποπτεία που κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτά τα σχολεία και την επιθεώρηση, αφορά στα αναλυτικά τους προγράμματα, στις επιμορφώσεις τους, άρα βεβαίως και είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Συνεπώς, μετά από τη σημερινή συνάντηση, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ολομέλεια και ευελπιστούμε ότι τα ωφέλη του να αρχίζουν τα παιδιά μας να φοιτούν από 4 χρόνια στο σχολείο θα μπορέσουν να τα έχουν και τα δικά μας παιδιά όπως σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ωφέλη αυτά είναι κυρίως παιδαγωγικά. Φαίνεται από όλες πια τις έρευνες ότι αν το παιδί φοιτά για 2 χρόνια σε προσχολική εκπαίδευση έχει πολύ καλύτερη πορεία μαθησιακά, γιατί σε αυτές τις ηλικίες μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, σε αυτές τις ηλικίες μπορούμε να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση για θέματα αλφαβητισμού, βίας και παραβατικότητας και πολλά άλλα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε βάλει ήδη προγράμματα στην προδημοτική από φέτος για αυτά τα θέματα. Και σε δεύτερο στάδιο το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθά και κοινωνικά τις οικογένειες ώστε από 4 χρόνων να έχουν την επιλογή να πάρουν τα παιδιά τους σε σχολείο και μάλιστα το κράτος να μπορεί να προσφέρει, να έχει θέσεις για όλα τα παιδιά. Να τονίσω ξανά ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο όρος υποχρεωτική φοιτηση. Υποχρεωτική δεν σημαίνει στη δημόσια εκπαίδευση. Υποχρεωτική φοιτηση σημαίνει σε όποιον τύπο σχολείο επιθυμεί ο γονιός. Είτε στο δημόσιο σχολείο, είτε στο κοινοτικό, είτε στο ιδιωτικό. Και επαναλαμβάνω ότι η φοιτηση στο ιδιωτικό συνεχίζει να επιχορηγείται μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Είχαν θέσει αυτά τα ερωτήματα και ζήτησαν τις διευκρινήσεις που μόλις έχω αναφέρει. Θεωρούμε ότι έχουν αρθεί οι όποιες, αν θέλετε, παρεξηγήσεις που υπήρχαν και είμαστε, εν πάση περιπτώσει, στη διάθεση τους, εάν επιμένουν σε κάποια ζητήματα, γιατί αυτό που διεφάνει στη συζήτηση σήμερα είναι ότι τα αιτήματα τους αφορούν κυρίως το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ήδη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιούμε εμείς, υπενθυμίζω ότι δεν το έχουμε αρχίσει εμείς. Άρα έθεσα θέματα και διαβούλευσης, έθεσα θέματα και ο έγκαιρης ενημέρωσης τους. Εμείς το βρήκαμε έτοιμο και λόγω των χρονοδιαγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τελειώσουμε, γιατί αποτελεί ορόσημο εντός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας μας. Συνεπώς θα πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουμε όλες τις δράσεις μας στη Βουλή, για να μπορούμε εμείς ως Υπουργείο Παιδείας να το υλοποιήσουμε και τους θέλουμε κοντά μας
Είναι βασική εταίρη και ιδιωτική εκπαίδευση, όπως είναι και όλοι οι άλλοι γονείς των δημόσιων σχολείων, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σωστά το πρόγραμμα. Για να καταλάβουμε, να το πούμε απλά, το παιδί θα επιλέγει, οι γονείς φαντάζομαι θα επιλέγει που θα πάει σε ιδιωτικό ή δημόσιο. Μάλιστα. Το ιδιωτικό θα του δίνει τα λεφτά. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως. Αν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, ναι. Μάλιστα, αυτό. Πώς αναστοιχίζεται το πρόγραμμα? Ναι, ήδη είπαμε ότι... Ναι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 130 εκατομμύρια συνολικά στην 9 ετία, 9 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς παράταση, αντί να υλοποιηθεί σε 2-3 χρόνια, να έχουμε βάθος χρόνου, να μπορούν και τα δημόσια οικονομικά να το αντέξουν, αλλά και εμείς ως Υπουργείο Παιδείας να μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση με τους χώρους μας, τις χωρητικότητες κλπ. Έναν μεγάλο μέρος του προγράμματος αφορά όντως αυτό που ζητήσαμε, τις υποδομές. Άρα ένα μέρος, πέραν των 30 εκατομμυρίων, θα αφιερωθεί και εντός του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και εκτός, με κρατικούς πόρους δηλαδή, στο να επεκτείνουμε, να βελτιώσουμε, να χτίσουμε και νέα σχολεία. Αυτό θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς λόγω των αριθμών μας. Τώρα μπαίνει σε έναν ολοκληρωμένο πλάνο και μας βοηθά ως χώρα να αναβαθμίσουμε την προσχολική μας εκπαίδευση, που ήταν για πολλά χρόνια ο φτωχός συγγενής του εκπαιδευτικού συστήματος. Και είναι και η βάση όλων. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στο Λύκειο και στις έρευνες όπως PISA κλπ. Θα έχουμε, αν έχουμε δυνατή προδημοτική εκπαίδευση και όχι μόνο φυσικά. Επίσης, ένα μέρος του κόστους του προγράμματος θα πάει βεβαίως σε μισθούς, γιατί δημιουργούνται νέα τμήματα, στις επιμορφώσεις, το υλικό, σε όλα αυτά που θα φτιαχτούν, και το κόστος του προγράμματος συμπληρώνεται από εθνικούς πόρους, όπως είπαμε. Χθες είχαμε μια νέα μικρότηση, υπάρχει κάτι στο κόστος στα σχολεία του Ισοκαρπάσου. Σε ποιες ενεργείες προβλήματα? Να πούμε ότι οι χτεσινές δράσεις και δραστηριότητες του κατοχικού καθεστώτος απλά επιβεβαιώνουν αυτά που λέγαμε, αυτά που συζητήσαμε σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά είχα προσκληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τη βοήθεια των ευρωβουλευτών μας για να παρουσιάσω αυτήν την πτυχή του κυπριακού προβλήματος, αυτήν την πτυχή του δράματος που ζούμε εδώ και 50 χρόνια φέτος. Χτες επιβεβαιώθηκε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι από τον περασμένο Μάιο μας έχει απαγορευθεί η οποιαδήποτε στήριξη στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Ούτε επισκέψεις επιθεωρητών επιτρέπονται, ούτε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους, ούτε επιδιορθώσεις των κτηρίων τους ή άλλου είδους στήριξη. Συνεπώς, το θέμα το έχει αναλάβει και αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι άλλη μια καταγγελία για το καθεστώς. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.